Η ώρα είναι 1 μετά το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Η καμαριέρα μπαίνει στη σουίτα των 3.000 δολαρίων τη βραδιά. Κάποιος της έχει πει ότι είναι άδεια και έπρεπε να την καθαρίσει. Με βάση τα όσα υποστήριξε, ο Στροσκάν βγαίνει γυμνός από το μπάνιο, κλειδώνει την πόρτα, την κυνηγά στην κρεβατοκάμερα και μετά στην τουαλέτα, όπου την εξαναγκάζει σε σεξουαλική πράξη. Attempted rape, criminal sex act, and unlawful imprisonment. Thanks. Unlawful imprisonment. Okay? He's expected to be released tomorrow or no? No, no. Η καμαριέρα, η οποία σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, λέει ότι κατάφερε τελικά να αποδράσει. Αλλά ώσπου να κάνει την καταγγελία, ο Στροσκάν είχε φύγει βιαστικά από το ξενοδοχείο, αφήνοντας μάλιστα πίσω και το κινητό του τηλέφωνο. Η καταγγελία γίνεται και αμέσως σημάνει συναγερμό σε αστυνομικές αρχές. Τι θα συνέβαινε όμως αν στην Ελλάδα γινόταν μια τέτοια καταγγελία? Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η προανακριτική διαδικασία και η ανακριτική διαδικασία για ταυτόφερα δικήματα τρέχει πολύ γρήγορα. Μέσα σε 5 μέρες, εάν δεν έχει πιστοποιηθεί η κατηγορία, ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος μένει ελεύθερος. Στην Αμερική θα έλεγα βέβαια ότι υπάρχει μια προσήλωση σε ακραίες δικονομικές προϋποθέσεις που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένας σεβασμός βέβαια στην προσωπικότητα του κατηγορουμένου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά συγχρόνως όμως υπάρχει και μια ακεραιότητα στην ταχύτητα που αποφαίνεται η δικαιοσύνη. Και δεν τους ενδιαφέρει αν λέγεσαι Στροσκάν, αν λέγεσαι Κούγιας ή αν λέγεσαι με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αν η καταγγελία αυτή φαινόταν από την αρχή βάσιμη και υπήρχαν και κάποια άλλα περιστατικά, κάποια άλλα πραγματικά περιστατικά, κάποια ευρήματα τα οποία να συνηγορούσαν ότι ενδεχομένως το αδίκημα αυτό έχει τελεστεί, η διαδικασία θα ήταν η σύλληψη του καταγγελόμενου και η προσαγωγή του στον εισαγγελέα, ο οποίος, αφού θα εξέταζε τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα έκρινε αν συνέτρεχε περίπτωση να στείλει προς ανάκριση και προς περαιτέρω διερεύνηση στην υπόθεση ή να διατάξει μια προκατακτική εξέταση ενδεχομένως, προκειμένου να έρθουν στο φως όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Σε τι χρόνο θα κοιτάξτε, αυτό θα γινόταν άμεσα. Θα ακολουθεί το ίδια διαδικασία εάν ήταν ένας επώνυμος ή ανώνυμος πολίτης ο καταγγελόμενος? Όχι απλώς δεν θα γίνει τίποτα, θα είχε εξαφανιστεί η καμαριέρα, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από αυτά. Αυτή την εικόνα, το να δούμε ένα τέτοιο δημόσιο πρόσωπο με χειροπέδες εδώ στην Ελλάδα, δεν υπήρχε βέβαια να το δούμε. Πάντως στην Αμερική, λίγα λεπτά μετά την καταγγελία και ο Ντομινίκ Στροσκάν συλλαμβάνεται στο αεροπλάνο. Στην Ελλάδα θα γινόταν κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει. Αρκετοί είναι οι πολίτες οι οποίοι πιστεύουν ότι αν το περιστατικό με το Στροσκάν συνέβαινε στην Ελλάδα, δεν θα ακολουθεί το με τέτοιους ταχύς χρόνους η όλη διαδικασία. Βέβαια, έμπειροι νομικοί τονίζουν ότι εάν οι καταγγελίες ήταν τόσο σημαντικές, και βέβαια θα είχαμε ανάλογη διαδικασία. Ο Ντομινίκ Στροσκάν είναι παντρεμένος με επιφανή τηλεοπτική δημοσιογράφο της Γαλλίας, αλλά έχει στο ιστορικό του και άλλη υπόθεση ροζ σκανδάλου. Το 2008 είχε απολογηθεί για αυτό που ο ίδιος είχε αποκαλέσει λάθος κρίση, για σχέση που είχε συνάψει με μία υφιστάμενή του. Ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων, Τζερόμ Φουρκέτ, είπε στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι αν οι κατηγορίες αποδειχθούν αληθινές, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον Στροσκάν να ξανακινήσει πολιτική καριέρα.